Στο πλαίσιο της συνεχής επιμόρφωσης των προπονητών του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας, έχουμε ξεκινήσει σήμερα το σεμινάρια 6 ημερών με καλεσμένο ομιλητή τον προπονητή Νέναρτ Τρούνιτς, ο οποίος είναι εγνωσμένης αξίας προπονητής, μιας και έχει περάσει από τις εθνικές ομάδες της Σερβίας αναπτυξιακών ηλικιών. Υπήρξε καλαθοσφαιριστής όλων των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων της πρώης Ιουγκοσλαβίας και θεωρώ ότι οι γνώσεις του είναι τόσο πολύτιμες όσο θα μας βοηθήσουν για τη συνέχεια να ενδυναμώσουμε το επίπεδο το γνωσιολογικό επίπεδο των προπονητών μας και έτσι να ενισχύσουμε τα παιδιά που απαρτίζουν το αναπτυξιακό κομμάτι της καλαθοσφαίρας στην Κύπρο και σε επέκταση τις εθνικές ομάδες. Σε αυτό το σεμινάριο θα κάνουμε δύο προπονήσεις, μία στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό, στο οποίο θα περιλαμβάνει δειγματικές προπονήσεις το πώς θα πρέπει να προπονούνται οι ηλικίες των κάτω 14, κάτω 16 και κάτω 18 σε ποσοστιαίες αναλογίες όσον αφορά τεχνική κατάκτηση, φυσική κατάσταση, τακτική και όλα αυτά, τα οποία είναι κομμάτι που αφορούν το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα και έχει δοθεί ήδη στους προπονητές, το οποίο πάσχουμε να είναι η αλήθεια να εφαρμοστεί από τους προπονητές, αλλά μιας και έχει βρεθεί έτσι η χρυσή συνταγή, ας το πούμε, έχει βρεθεί μια κοινή γραμμή και με τον προπονητή που είναι καλεσμένος μας, ο οποίος στηρίζει και το δικό μας σκεπτικό και είναι αυτό που ακολουθεί και ο ίδιος εν μέρη, και θεωρώ ότι είναι σημαντική βοήθεια του και οι γνώσεις του, ώστε να πάρουμε μια γεύση πώς δουλεύουν και στο εξωτερικό. Και πέραν αυτού των δειγματικών προπονήσεων, έχουμε τα σεμινάρια τα οποία είναι το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των αναπτυξιακών ηλικιών, προπόνηση τεχνικής του shoot, χρησιμοποίηση των screens και λίγο τεχνικά κομμάτια που αφορούν τους προπονητές. Και έχουμε και το θεωρητικό κομμάτι που αφορά κυρίως την παιδαγωγική προσέγγιση των προπονητών, την σωστή δόμηση της προπόνησης σε θεωρητικό επίπεδο, την περιοδικότητα της προπόνησης τους και όλα αυτά. Νομίζω αυτές οι 6 μέρες θα είναι αρκετά πολύτιμες για όλους μας για να συνεχίσουμε στην πορεία να ενδυναμώνουμε τις γνώσεις μας. Η ευκαιρία αυτή μας δίνεται λόγω του ότι έχουμε κερδίσει έτσι μια υποτροφία το Olympic Solidarity, που αυτό στηρίζεται από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη FIBA και τη FIBA, και είναι σημαντικό κομμάτι κάθε φορά που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να δράσουμε αυτές τις ευκαιρίες και να τις προσφέρουμε απλόχερα στους προπονητές μας, ώστε να τους ενδυναμώνουμε σε αυτό το κομμάτι, το επιμορφωτικό κομμάτι, που είναι σημαντικό για συνέχεια.